χορέψουμε τουλάχιστον μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Όμως θέλω να μας πείτε, και καλή σας ημέρα, αν είστε ευχαριστημένοι με τη στήριξη που ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών. Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές μου. Επίσης. Είναι με ικανοποίηση και μας χαροποιεί το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών και ο Υπουργός ο ίδιος έχουν επιδείξει γρηγοράδα και είναι πραγματικά ικανοποιητικό το γεγονός αυτό, γιατί στο παραπέντε θα δώσει μια ανάσα πνοής στις επιχειρήσεις μας. Θα περιμένουμε να δούμε τις λεπτομέρειες των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί, γιατί δεν έχουμε ακόμη, και ευελπιστούμε ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να εκφράσουμε την ίδια ικανοποίηση που εκφράζουμε και με τη γρηγοράδα και με τον, με τον θετικό τρόπο που έχει εγκύψει το Υπουργείο και ο Υπουργός εις το θέμα μας, που ουσιαστικά μας επαρέλυσε παραμονές της τιμητικής μας, όπως μας είπετε κι εσείς, που ήταν η τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Κύριε Βασιλείου, τώρα περιμένετε, μας είπατε, να δείτε και ακριβώς ποιος και τι θα πάρουν, αντιλαμβάνομαι, οι άνθρωποι και οι δικαιούχοι. Και σίγουρα εσείς θα πείτε για άλλη μια φορά, είμαι και εγώ πολύ σίγουρη, ότι θα πείτε ότι θα πρέπει να πάρουν τα αδειοδοτημένα κέντρα διασκέδασης και αυτά που εμπίπτουν σε όλο αυτό το πλαίσιο και όχι όποιος θεωρεί ότι έχει κέντρο διασκέδασης. Μα το επαναλαμβάνουμε και θα το επαναλάβουμε για πολλοστή φορά. Ναι. Αυτόν είναι θεσμοθετημένο. Υπάρχει μητρών στο Υφυπουργείο Τουρισμού, στο οποίο για να δικαιούσε να επαγγέλλεσαι ή να εξασκείς το επάγγελμα του, κέντρου, του χώρου διασκέδασης, πρέπει να είσαι εγγεγραμμένο και να έχεις άδεια λειτουργίας. Ναι. Και πριν από την άδεια λειτουργίας, προηγούνται πάρα πολλές άδειες της ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας, που είναι πολύ αυστηρές, άδειες εκπομπής ήχου, άδειες υγειονομικές και χίλια δύο πράγματα. Mm-hmm. Άρα ασφαλώς μιλούμε για τα εγκεκριμένα αδειοδοτημένα κέντρα διασκέδασης που είναι κλαμπς και μουσικοχορευτικά. Κύριε Βασιλή μου, τώρα τι συμβαίνει στα κέντρα διασκέδασης, τι έχουμε? Απόλυτη σιωπή, απόλυτη νέκρα και δεν έχουμε τίποτε. Και είναι εδώ που περιμένουμε τη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας και ευελπιστούμε ότι και παρακολουθούσα προηγουμένως τον κύριο Καραγιάννη, που σας είπε ότι ήταν μέσα στους υποστηριχτές, ναι, του να ανοίξουν τα κέντρα διασκέδασης και να επιτραπεί ο χορός. Διότι, όπως γνωρίζει και εκείνος και πάρα πολύ και το κοινό, έχουμε διασφαλίσει στον ύψιστο βαθμό την υγειονομική ασφάλεια των πελατών μας, τόσο από πλευράς τεχνολογίας, όσο και από πλευράς εφαρμογής των μέτρων, καθότι δε και με δύο βάζουμε εδώ και 6 μήνες μόνον εμβολιασμένους, και τώρα θα ήμασταν και διαθετημένοι να βάλουμε και το rapid test της ημέρας. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για να κρατούνται οι χώροι μας κλειστοί, με την απαγόρευση φυσικά του χορού. Δεν μας έχουν πει ξεκάθαρα ότι είναι κλειστοί, αλλά με την απαγόρευση του χορού είναι σαν να και σας κλείνουν. Ναι, 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 σωστό. Άρα θεωρώ ότι και εκείνοι οι οποίοι κρατούν ακόμα μια συντηρητική διάθεση έναντι των κέντρων διασκέδασης, θέλω να τους πω να την αφήσουν, διότι σε όλες τις χώρες και παγκόσμια, ή και όσοι γνωρίζουν λίγα οικονομικά, εκεί που υπάρχει απαγόρευση, εκεί που υπάρχει στριμώξιμο, τότε δημιουργούνται άλλες καταστάσεις. Θα τις αποκαλέσω μαύρες αγορές, θα τις αποκαλέσω κορονοπάρτιση στην ορολογία που έχει επικρατήσει τώρα με την πανδημία, και αυτές προσφέρουν χειρότερες συνθήκες, είναι δυναμίτιδα στην υγειονομική ασφάλεια του κόσμου. Γι' αυτό ο συντηρητισμός, ή επειδή δεν γνωρίζουν ίσως κάποιοι, έστω κι αν είναι εμπειρογνώμονες στον τομέα τους, δεν έχουμε απέτηση να γνωρίζουν οι καταστάσεις επικρατούν στους χώρους τους δικούς μας. Ναι, εμείς τους έχουμε προσκαλέσει πάρα πολλές φορές,
τους έχουμε στείλει όλα τα υγειονομικά. Να κάνετε ένα βράδυ αποκλειστικά για αυτούς. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το κάνουμε μέρα, επειδή κάποιοι πιθανώς βράδυ να μην μπορούν να έρθουν. Απόγευμα. Το κάνουμε και μέρα. Μια χαρά. Μη σας φαίνεται ότι το λέμε στα αστείο. Όλα αυτά, αγαπητή μου Κατερίνα, τα έχουμε προτείνει. Εν πάση περιπτώσει, απευθύνουμε λοιπόν σε όλα τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και λέω ότι, κύριε, έχουμε να αποδείξει ότι είμαστε πλέον ασφαλείς, εάν έχουμε συνδράμει στην μη διάδοση του ιού κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τότε με τον ίδιο τρόπο δικαιούμαστε την αποζημίωση για τα μεγάλα οικονομικά ωφέλη που δεν είχαμε, είτε από ασθένειες είτε από νοσηλίες έχουν υποφεληθεί το κράτος. Και έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι είναι εκ των όνου κάνευ να μας ανοίξουν πάρα αυτά και να μας ανοίξουν με τις συνθήκες που δικαιόμαστε. Μάλιστα. Και εμείς και εσείς σαν κοινών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλείου μου. Να είστε καλά. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, επειδή στέλνετε μηνύματα, δεν καταλαβαίνω όμως τι πάει λάθος στην συνεννόηση. Υπάρχει μια στήριξη από το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία ανακοινώθηκε χθες στα κέντρα αναψυχής και σε μια άλλη σειρά από νυχτερινά μαγαζιά και νυχτερινά κέντρα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι που έχουν και εργαζόμενους με τους οποίους δεν μπορούν να συνεργαστούν γιατί δεν πάει κόσμος και είναι κλειστά τα κέντρα διασκέδασης, που ναι, στα κέντρα διασκέδασης ακούς χορό, ακούς μουσική και χορεύεις, δηλαδή αυτό είναι το κέντρο διασκέδασης. Λοιπόν, αυτά τα κέντρα τους τελευταίους 22 μήνες υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου και αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει μία στήριξη σε αυτές τις επιχειρήσεις μετά που σίλια παρακάλια, να σας το πω καθαρά, γιατί κάποιοι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτούς τους τομείς, έχουν τεράστια προβλήματα, τεράστια οικονομικά προβλήματα. Μεγαλώνουν παιδιά, μεγαλώνουν μέλη της οικογένειάς τους. Αυτό το κομμάτι δεν έχει να κάνει με το τι γίνεται στα δημόσια νοσηλευτήρια. Είναι ένα το ένα και άλλο το άλλο. Λοιπόν, και την απάντηση που θέλετε και ζητάτε και μου λέτε για το τι γίνεται στα νοσηλευτήρια, στους οίκους ευγυρίας, μας είπαν ότι ο αρμόδιος είναι στο Υπουργείο Υγείας. Όταν τον βρούμε και μας απαντήσει και δεχθεί, εννοείται ότι θα ρωτήσουμε για να πάρουμε απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Κύριε Λεβέντη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, εσείς ως κέντρα εστίασης δεν εμπίπτετε στο επίδομα στήριξης οικονομικής, όμως έχετε πάλι η διευκόλυνση σε ό,τι αφορά τον φόρο, το ΦΠΑ. Ναι, αυτό άκουσα ψες. Αλλά να σας ξεκαθαρίσω κάτι, ότι είναι όλα κέντρα αναψυχής με διαφορετικούς κλάδους. Ναι, ναι, αυτό. Γι' αυτό είπα κέντρα εστίασης. Είπα κέντρα εστίασης, τι είπα, αυτό, ναι. Ναι. Οπότε ένας κλάδος που είναι τα μουσικοχορευτικά και τα νυχτερινά θα στηριχθεί οικονομικά και ορθώς θα στηριχθεί. Απλώς το επιχείρημα το οποίο το Υπουργείο επικαλείται για να προχωρήσει σε αυτή τη στήριξη και σε κάποιες άλλες βέβαια δραστηριότητες είναι ακριβώς το ίδιο επιχείρημα που ισχύει και για τους υπόλοιπους. Διανύουμε μία περίοδο όπου στην ουσία έχουμε ένα de facto κλείσιμο για τους χώρους, γιατί και τα μουσικοχορευτικά επιτρέπεται να λειτουργούν, απλά επιλέγουν κάποιοι να μην λειτουργήσουν γιατί απαγορεύεται ο χορός. Ναι, και οι υπόλοιποι χώροι οι οποίοι αποφασίζουν να λειτουργήσουν υπολειτουργούν στην ουσία και ενδεχομένως οι δαπάνες οι λειτουργικές να είναι πολύ περισσότερες. Ναι, γιατί όταν ανοίξεις μαγαζί, ανοίγεις το μαγαζί χώρο, και ανοίγει ολόκληρο. Δεν είναι ότι ανοίγεις μέρος του μαγαζιού. Ο οποίος μένει κλειστός. Διότι αυτή τη στιγμή η προσέλευση σε πολλές περιπτώσεις είναι και μηδαμινή. Οι επιχειρηματίες διατηρούν το προσωπικό τους για να μην το στείλουν στα ανεργιακά ταμεία που ούτως ή άλλως το κράτος θα κατέβαλε επίδομα ανεργιακό. Και υπάρχει μια μαύρη κατάσταση. Δεινή κατάσταση θα έλεγα και υπάρχει και η πρόκληση τώρα μέσα από τη διάκριση που προβαίνει η πολιτεία που αφήνει ένα κομμάτι τεράστιο της βιομηχανίας αυτής αστήριχτο γιατί περιφρονεί ή αγνοεί το απόλυτα δικαιολογημένο μας αίτημα
το οποίο θέσαμε ότι στοχευμένα, κύριοι, θα στηρίξετε τις επιχειρήσεις αυτές, όποιες αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από τα περιοριστικά μέτρα, έχετε υποχρέωση να στηρίξετε όλες τις επιχειρήσεις. Εάν κάποιος δεν έχει υποστεί ζημιά γιατί κάνει και κάτι άλλο παράπλευρο, όπως είναι το delivery και το take away, δεν θα δεχτεί, δεν θα τύχει καμία στήριξη. Οπότε δεν θα έπρεπε, αφού είναι τόσο σίγουρο και βέβαιο το Υπουργείο Οικονομικών ότι υπήρχε μεγάλη αύξηση στα κέντρα αναψυχής, το 2021, γιατί να ανησυχεί ότι θα καταρρεύσουν τα οικονομικά του κράτους. Είναι ξεκάθαρο και το ερώτημα και η πρόκληση την οποία δημόσια βέβαια προβαίνω και η πρόσκληση να παραθέσει το αρμόδιο Υπουργείο δημόσια τα στοιχεία που έχει, που να δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις αυτές το 2021 και όχι μια περίοδο 2021 είχαν αυτή την αύξηση την οποία επικαλείται. Αυτό το οποίο... Όντως, θα πρέπει να έχουμε τα στοιχεία τουλάχιστον για να μπορούμε να βασιζούμε και αυτά. Τώρα, ελάτε μου λίγο στο ΦΠΑ και πόσο αυτό διευκολύνει ή όχι. Νομίζω δεν είναι για το ΦΠΑ που έχει αναφερθεί, είναι για το φόρο του 2001. Αναστολή επιβολής πρόσθετου φόρου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Να μου το σχολιάσετε λίγο. Ναι. Οπότε, σίγουρα μία διευκόλυνση στην καταβολή φόρων, όσοι βέβαια θα είχαν την υποχρέωση να καταβάλουν φόρους, ασφαλώς είναι μέσα στα αιτήματά μας. Παραμένει όμως τεράστιο πρόβλημα δυνατότητας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των επιχειρηματιών που έχουν να κάνουν με κοινωνικές ασφαλίσεις, με την ενέργεια η οποία τώρα φτάνει στα χέρια μας και πλησιάζει το καρδιακό επεισόδιο με το ύψος που έχει φτάσει. Ναι. Οι προμηθευτές, οι υποχρεώσεις οι οποίες είναι έναντι των ενοικίων που είναι πολύ ψηλές. Και γενικά υπάρχει μια κατάσταση δραματική, θα έλεγα. Και αυτό το οποίο εισπράττει σήμερα η βιομηχανία είναι ότι αυτό το οποίο μας έχουν πει ότι στη φουρτούνα αυτή τη μεγάλη της θάλασσας την οποία ζούμε, είμαστε όλοι μαζί. Αυτό είναι κουβέντα να γίνεται, είναι ένα παραμύθι. Κάποιοι είναι στο καράβι απάνω, κάποιοι είναι μέσα στη θάλασσα και παλεύουν με τα κύματα και σε κάποιους έχουν ρίξει και ένα σωσίβιο. Η πλειοψηφία της βιομηχανίας των κέντρων αναψυχής είναι από αυτούς που παλεύουν με τα κύματα και δυστυχώς η πολιτεία για μια παρατεταμένη περίοδο έχει κοφεύσει και περιμένουμε ότι με την υπεύθυνη μας στάση θα μετακινήσουμε και θα αλλάξουμε αυτή την στάση την οποία κρατά η πολιτεία και θα μας ακούσει, να ακούσει τα αιτήματά μας και αν αυτά δεν κριθούν ότι έχουν λογική ή ότι δεν τεκμηριώνονται, θα μπορεί και θα αποκτά και το άλοθη και το έρισμα να αρνηθεί την οποιαδήποτε στήριξη. Με τον τρόπο όμως τον οποίο θέτουμε τα επιχειρήματά μας και σε αρχηγούς κομμάτων που έχουμε επαφές την τελευταία περίοδο, είχαμε δει βέβαια και το κυβερνών κόμμα πριν 2-3 μέρες, έχουν κατανοήσει πλήρως τις θέσεις μας, χωρίς να υπήρχε βέβαια καμία δέσμευση, αλλά αυτό το οποίο όμως δεσμεύτηκαν είναι ότι θα μεταφέρουν και στο κόμμα γενικότερα. Κύριε Λεβέντη, να προσέχετε, όχι για όλα τα κόμματα, να προσέχετε, γιατί όλοι σας κατανοούν και όλοι λένε σας καταλαβαίνω. Μιλάω για γνώση, όλα, για όλους, λένε, για όλους. Έχουν γνώση οι φύλακες. Μάλιστα, ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Λεβέντη μου, γεια σας, καλή συνέχεια. Λοιπόν, κύριε